Με αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία κρίνουμε εμείς μέσα από τη διαπραγμάτευση σε αυτό το χρονικό σημείο, το κρίσιμο χρονικό σημείο τα οποία λαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα είναι όμως μια συμφωνία η οποία θα είναι έντιμη και δεν θα χρειαστεί να προσφύγουμε. Είναι σαν να το προαναγγέλει όμως, κύριε Σακελαρίδη. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός ότι. Αυτό που, σας πω αυτό το που οφείλει να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θα σας πέστε μου. Ναι, αν ναι. Προκύψει, λέει, μια συμφωνία με σκληρά μέτρα, τότε μόνο ο λαός θα πρέπει να δώσει τη λύση με δημοψήφισμα. Αυτό είναι σαν το προαναγγέλει όμως, όταν το λες. Γιατί πάμε για συμφωνία. Είμαστε κοντά στη συμφωνία τώρα. Και μετά αμέσως τόνισε, επειδή ήταν προσεκτική διατύπωση του Πρωθυπουργού και ήταν ένα κρίσιμο σημείο αυτό στη συνέντευξη, και μετά αμέσως τόνισε ότι πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να προσφύγουμε, επειδή η συμφωνία αυτή θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας έντιμης συμφωνίας που δεν θα χρειαστεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα τα οποία θα είναι ενάντια στη λαϊκή εντολή την οποία έχει λάβει. Mm-hmm. Και αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και την ειλικρίνεια αυτής της κυβέρνησης. Εάν πάμε πάντως στο δημοψήφισμα, θέλει να κινηθεί. Εάν δεν πάμε, έχει καλώς, προχωράμε ακόμα καλύτερα. Εάν όμως πάμε, λένε κάποιοι το δημοψήφισμα, όποιο ερώτημα και να έχει, ο Πρωθυπουργός απέφυγε χθες να τοποθετηθεί, αλλά είπε βέβαια θα είναι εθνικού χαρακτήρα. Δεν θα είναι για οικονομικό, όπως και δεν προβλέπεται και από το Σύνταγμά μας. Αλλά όπως και να είναι. Το δημοψήφισμα έχει τον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ως δημοψήφισμα για το ευρώ. Ναι ή όχι στο ευρώ, στην πραγματικότητα. Ό,τι και να πεις. Διαζευτικό θα είναι. Ή το ένα, αυτό, ή το παίρνεις ή τα αφήνεις. Σε αυτό που θέλω να επιμείνω είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, σε αυτή την κρίσιμη διαπραγμάτευση και σε αυτό το κρίσιμο σημείο της διαπραγμάτευσης, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, ό,τι μπορεί, δεσμευμένη από τη λαϊκή εντολή, έτσι ώστε να υπάρξει μια έντιμη συμφωνία. Και όταν λέμε μια έντιμη συμφωνία, εννοούμε μια συμφωνία η οποία θα δίνει ανάσα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, δεν θα ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές που έχουμε λάβει από τη λαϊκή εντολή, και μέσα από αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυτή η κυβέρνηση διαπραγματεύεται, και αυτό κάνει από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα, θα κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι πρέπει να κάνει, έτσι ώστε να έχουμε μια έντιμη συμφωνία. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι αυτό το οποίο κρίνεται αυτές τις μέρες, αυτές τις δύσκολες. Το όριο ποιο δύσκολες, είναι, κύριε εκπρόσωπε, έτσι, στις αυτή η εβδομάδα, η άλλη εβδομάδα, ποιο είναι το όριο. Και είμαστε αισιόδοξοι, ναι. Και είμαστε αισιόδοξοι, και θα σας μιλήσω και για το όριο, ότι είμαστε κοντά σε μια τέτοια συμφωνία, μια συμφωνία η οποία θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά και της αξιοπρέπειας και της ανόρθωσης χωρίς αξιοπρέπειας μέτρα. Του ελληνικού λαού. Χωρίς και μέτρα. Και φυσικά θα σας απαντήσω και για τα στοιχεία της συμφωνίας, ναι. Έτσι όπως διαφαίνεται. Και φυσικά θα είναι και μια συμφωνία η οποία θα αναπτερώνει και την οικονομία και την κοινωνία. Ωραία. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα μέτρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Θα μιλήσουμε για τα μέτρα. Γιατί αυτό είναι και το σημαντικό. Για όλα θα μιλήσουμε. Το περιεχόμενο δηλαδή. Ναι, προφανώς το περιεχόμενο είναι. Αλλά να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα για ποια συμφωνία συζητούμε. Συζητούμε για τη συμφωνία γέφυρα που αφορά σε ένα μίνιμουμ πλαίσιο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, που πιθανόν να μην περιλαμβάνει μέτρα πάνω στα βαριά ζητήματα, ή συζητούμε για τη μεγάλη συμφωνία του Ιουνίου που θα έχει το σύνολο της πολιτικής για την επόμενη ουσιαστικά τριετία. Διότι αν είναι να μου πείτε ότι συζητάμε για τη συμφωνία του τριμήνου, τετραμήνου, το τετράμινο κόντεψε να περάσει. Έτσι. Συζητάμε στην πραγματικότητα για 5-6-7, από ό,τι είδα και από την σημερινή Αυγή, διαρθρωτικού χαρακτήρα μέτρα, στα οποία δεν θα έχει διαφωνία κανείς. Αλλά συζητάμε για αυτό ή συζητάμε για τη μεγάλη συμφωνία. Συζητάμε με βάση την συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, της απόφασης του Eurogroup της 20ης Φλεβάρη, η οποία προέβλεπε στην ουσία μια συμφωνία, αυτό που λέτε και εσείς, μια ενδιάμεση συμφωνία, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική κυβέρνηση και συνεπώς και στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία να πάρει μια ανάσα. Γι' αυτό ακριβώς σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης και ο τρόπος με τον οποίο θέτουμε αυτά τα ζητήματα και στον Brussels Group αλλά και σε όλα τα επίπεδα της διαπραγμάτευσης είναι να κλείσει αυτή η συμφωνία σε μια σειρά από ζητήματα που θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι είναι σημαντικά και είναι δικές της επιλογές και δικές της έτσι αιτήσεις, δικά της αιτήματα την 20η Φεβρουαρίου, που δέχεται και από την κοινωνία να το πάρετε πάνω σας. Ακριβώς, έτσι ώστε ναι, αλλά δεν μας να λέτε τα μέτρα, να ξεμπλοκάρει και το ζήτημα της ρευστότητας και να ξεμπλοκάρει τρομάζει. Το ζήτημα της ρευστότητας δεν υπάρχει λόγος να τρομάζει κύριε κανένας. Κύριε Σακελαρίδη, το ρωτάω ότι εμείς γιατί είμαστε σε μια ασάφεια ακόμα. Δεν μας λέτε τα μέτρα, ποια θα είναι τα μέτρα. Τα μέτρα τα... δεν είναι, νομίζω είναι γνωστά. Δεν είναι τίποτα σε ασάφεια. Νομίζω είμαστε αρκετά διαφανείς
ως κυβέρνηση, ακόμα και στα ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Μα όταν έχετε το φόβητρο του δημοψηφίσματος, σημαίνει τα μέτρα δεν θα είναι καλά, κύριε πρόσωπε. Το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες. Όταν έχετε, μας κουνάτε το φόβητρο του δημοψηφίσματος. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε στη συμφωνία που θα είναι τεροβαρής. Αλλιώ γιατί να πάτε σε δημοψήφισμα. Μα αυτό ακριβώς, τα μέτρα της αυτό ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Αυτό ακριβώς εννοούσε ο Πρωθυπουργός λέγοντας ότι πιστεύει ότι δεν θα πάμε εν τέλει σε δημοψήφισμα και δεν θα χρειαστεί να πάμε σε δημοψήφισμα γιατί είμαστε αισιόδοξοι ότι θα είναι μία συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν θα είναι επιβλαβής. Δεν το έχουν δεχτεί όμως μέχρι τώρα αυτό που λέτε. Και πώς μπορούν να είναι. Αναγκαστήκατε και φάγατε το βαρουφάκι. Τη στιγμή αποσύρατε το βαρουφάκι. Εάν. Ένα-ένα, αν μου επιτρέπετε. Να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Θα το συζητήσουμε. Ένα-ένα για να μπορέσω να σας απαντάω. Δεν μπορούμε να τα συζητάμε και όλα μαζί. Αν πιούμε έναν καφέ, αλλά σε επίπεδο τηλεόραση, να τα συζητάμε ένα-ένα για να το κάνουμε σαφές. Επομένως. Δεν θα είναι μία συμφωνία η οποία θα είναι επιβλαβής από την άποψη ότι μία επιβλαβής συμφωνία δεν προκύπτει από κανέναν οικονομικό και κοινωνικό ορθολογισμό. Ποιος είναι ο λόγος να μειώσουμε μισθούς και συντάξεις? Ποιος είναι ο λόγος να επιβάλλουμε περισσότερους φόρους? Δεν το λέτε σε εμάς, εταίρους. Δεν το λέμε σε εσάς. Αυτό είναι μια επιχειρηματολογία όμως. Μέσω της τηλεόρασης του Σκάρια απευθύνεται και σε άλλους. Αυτό είναι μια επιχειρηματολογία που έχει πείσει. Μισό λεπτό. Γιατί είναι κρίσιμο. Ή έχει πείσει τους εταίρους ή δεν τους έχει πείσει αυτή η επιχειρηματολογία. Και επίσης ή κάτι άλλαξε ή όχι. Και λέω εγώ, έχει αλλάξει κάτι και οδηγήθηκε η κυβέρνηση στην αλλαγή της ομάδας που διαπραγματεύεται, του μοντέλου, να το πω έτσι, της ομάδας που διαπραγματεύεται, προσθέτοντας και άλλα πρόσωπα, αλλάζοντας θέσεις κτλ. Χρειάστηκε να αλλάξει αυτό για να έρθει η συμφωνία πιο κοντά. Υπήρξε κάτι που κάναμε λάθος την προηγούμενη περίοδο και χρειάστηκε να αναδιαρθρώσουμε την ομάδα για να έρθει η συμφωνία πιο κοντά. Γιατί εγώ, να με συγχωρέσετε, να σας πω, σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών δεν βλέπω τις μετακινήσεις. Εννοώ στο πολιτικό πεδίο δεν βλέπω τις μετακινήσεις. Ακούω την κυβέρνηση, σωστά κατά τη γνώμη μου, να λέγω 4 κόκκινες γραμμές. Δεν κουνιάμαι από αυτές τις κόκκινες γραμμές. Ακούω τους αντιπάλους, εταίρους, συνομιλητές να λένε: έχω κι εγώ τις δικές μου αυτές γραμμές, θέλω να αλλάξετε αυτά, αυτά και αυτά. Και είμαστε κολλημένοι 2 μήνες. Και ξαφνικά νομοσχέδιο με 7 αλλαγές, μαθαίνουμε. Ξαφνικά αλλαγή του οργανωτικού μοντέλου και. Και της ομάδας. Τι συμβαίνει? Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πήγαινε καλά πριν. Κάτι δεν πήγαινε καλά πριν. Δεν είναι θέμα, να σας απαντήσω. Ναι. Δεν είναι θέμα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Είναι το θέμα ότι όσο πλησιάζουμε προς αυτή τη συμφωνία, η ελληνική κυβέρνηση κρίνει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οργάνωση της ομάδας της διαπραγμάτευσης. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα θετικό στοιχείο. Από ποια άποψη? Πρώτα απ' όλα, το ζήτημα της διαπραγμάτευσης δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα του κυρίου Βαρουφάκη. Όχι, ο κύριος Βαρουφάκης το ξέρει αυτό πολύ καλά και η ελληνική κυβέρνηση το ξέρει πολύ καλά και ως ομάδα λειτουργεί η ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια να προσωποποιηθεί, να στοχοποιηθεί ο κύριος Βαρουφάκης. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανίκειος από τη μία πλευρά. Πέρασε, κύριε Σακελαρίδη. Με έναν τρόπο ο οποίος είναι ανίκειος. Ωραία. Και η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή οφείλει όμως από τη μία και να προστατέψει η θεσινή τον κύριο απόφαση της κυβέρνησης. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο κύριε που λειτουργεί πρόσωπε, και με αυτόν τον τρόπο μεταφράζεται με τον οργανώνεται, προστατεύει σύμφωνη ταυτόχρονα και τον κύριο Βαρουφάκη. Και ποια υποχώρηση? Στις πιέσεις που μόλις παραδεχτήκατε. Η υποχώρηση θα την κρίνεται και θα κριθεί. Θα κριθεί η υποχώρηση στο πλαίσιο της πολιτικής ουσίας της όποια συμφωνία θα κλείσει. Δεν μπορεί να πει κανείς υποχώρηση σε επίπεδο προσώπων. Γιατί είναι υποχώρηση? Δηλαδή είναι θετικό, να είναι θετικό για τον κύριο Βαρουφάκη αυτό που έγινε χθες ή αρνητικό? Υπάρχει μια αναδιάταξη. Δεν υπάρχουν θετικά και αρνητικά για πρόσωπα. Ο κύριος Βαρουφάκης παραμένει και έχει την απόλυτη στήριξη ως Υπουργός Οικονομικών αυτής της κυβέρνησης. Ναι, βεβαίως. Επομένως, δεν τίθεται κανένα ζήτημα. Η στήριξη προσωπική και η πολιτική που έχει ο κύριος Βαρουφάκης από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης και επομένως, του Πρωθυπουργού είναι αμέριστη. Δεν ψαλιδίστηκε. Απλά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτό που θεωρήθηκε σημαντικό να γίνει είναι να γίνει μια αναδιάταξη σε όλα αυτά τα επίπεδα της πολύπλευρης διαπραγμάτευσης, γιατί ξέρετε είναι και πάρα πολλά τα επίπεδα αυτής της διαπραγμάτευσης και αυτό παρουσιάζει συγκεκριμένες δυσκολίες. Κρίθηκε σημαντικό να μπουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι να δώσουν. Να πάμε σε ένα διάλειμμα, κύριε Σακελαρίδη, και να δώσουν και μεγαλύτερη πολιτική στήριξη Μάλιστα. σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Και με βάση αυτό
είμαστε σίγουροι ότι στο πλαίσιο μιας πολύ καλής συνεργασίας που υπάρχει και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και καλής συνεννόησης και με τον Πρωθυπουργό, ότι τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ σύντομα. Μάλιστα. Είμαστε αισιόδοξοι πραγματικά. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Ωραία, ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε κοντά σε μια λύση η οποία θα είναι έντιμη και θα δίνει πραγματική ανάσα. Να το πούμε μετά το διάλειμμα. Πάρτε μια ανάσα, να πάρουμε κι εμείς μια, συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα. Ελάτε.